Η εβδομάδα που διανύουμε, η τετάρτη εβδομάδα των νηστειών αγαπητοί ακροατές, προβάλλει από την Κυριακή που μας πέρασε, από την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό το θέμα θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε με τον Γέροντα Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη, Γέροντα της Καλύβης, του Αγίου Ακακίου της Κήτης των Καυσοκαλυβίων, βιβλιοθηκάριο της Κήτης και διδάκτορα θεολογίας. Γέροντα, την ευχή σας. Του Κυρίου, της κυρίας Θεοτόκου και του Αγίου Ακακίου. Γέροντα, τι θα πρέπει να σημαίνει για μας ο λόγος του Θεού ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Σημαίνει 2-3 πράγματα πολύ σημαντικά. Πρώτον, σημαίνει ότι σταυρώνω τον παλαιό άνθρωπο, τα πάθη μου δηλαδή, και ό,τι με χωρίζει από την κοινωνία με τον Θεό. Απαρνούμε τον παλαιό άνθρωπο και αγωνίζομαι να ξεριζώσω από μέσα μου τα αματωλά και εγωιστικά πάθη, τον εγωκεντρισμό και τη φιλαυτία μου. Και βέβαια μορφές της φιλαυτίας είναι η ολιγοπιστία, η απιστία, η αδιαφορία για τον συνάνθρωπο και το ακόμη χειρότερο, η εκμετάλλευσή του. Είναι ακόμη η φιλιδονία και η σαρκολατρία. Είναι η απληστία και η φιλαργυρία, η μνησικακία και η συκοφαντία, αλλά και κάθε ενέργεια με την οποία πληγώνουμε και στενοχωρούμε τους συνανθρώπους μας. Είναι η φιλοδοξία και η ματαιοδοξία. Ένα δεύτερο που σημαίνει ότι βαστάζω το δικό μου σταυρό είναι ότι υπομένω τις ακούσιες δοκιμασίες της ζωής καρτερικά και ευχαριστιακά. Έτσι λοιπόν οι οδυνηρές και ανίατες ασθένειες, ο θάνατος προσφυλών μας προσώπων, η αδικία, η αχαριστία και η περιφρόνηση, η πτωχία και άλλες όμως δοκιμασίες αποτελούν ευκαιρίες που αν τις χρησιμοποιήσουμε σωστά μας συσταυρώνουν και συνεγείρουν, συναναστούν δηλαδή, μαζί με τον Χριστό. Αν αγανακτήσουμε και περάσουμε τα όρια, ζημιωνόμαστε πνευματικά. Αν αυτές λοιπόν τις αδικίες τις δεχτούμε παθητικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, πάλι δεν ωφελούμαστε. Αν όμως όλα αυτά που σας ανέφερα τα δεχθούμε ως επίσκεψη του Θεού και ως ευκαιρίες για την πνευματική μας τελείωση, αυτό σίγουρα είναι κάτι που μας ανεβάζει στο ύψος των Αγίων Μαρτύρων. Ένας μακαριστός αγιοήτης γέροντας έλεγε το εξής με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Ένα δόξαση ο Θεός την ώρα που πονάμε έχει μεγαλύτερη αξία από 1000 Κύριε Ιησού Χριστέ που το λέμε όταν δεν πονάμε. Σε ένα τρίτο επίπεδο να βαστάζω δηλαδή το σταυρό του Χριστού, σημαίνει ότι αναλαμβάνω εκούσιους πόνους, στερήσεις, αγώνες ή την αγάπη προς τον Θεό. Ο ίδιος άλλωστε ο Κύριος μας δίδαξε ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός του Ευαγγελίου. Και μια που είμαστε στην Μεγάλη Σαρακοστή, με την νηστεία, την αγρυπνία, την ευλογημένη ορθόδοξη άσκηση, έτσι πρέπει να πολιτεύεται ο χριστιανός. Έτσι ώστε να ζει ως εικόνα του Θεού και να μην χρησιμοποιεί τον κόσμο καταναλωτικά, αλλά ευχαριστιακά. Γέροντα, στο πλαίσιο των καθημερινών ακολουθιών, ειδικότερα κατά τη χρονική αυτή περίοδο του Τριωδίου που διανύουμε, σύμφωνα με το τροπάριο της 9ης ώρας, ψάλλουμε ότι ο Σταυρός του Χριστού ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, για να βοηθηθούμε πιο πολύ στην κατανόηση αυτής της ρήσης, αυτής της φράσης, προτείνω τα βλέμματα όλων μας νοερώς να κατευθυνθούν προς τον Γολγοθά. Εκεί βλέπουμε στημένους τρεις σταυρούς, όπως ξέρουμε όλοι μας. Στο μέσο βρίσκεται ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού, ενώ δεξιά και αριστερά υπάρχουν οι άλλοι σταυροί, επάνω στους οποίους βρίσκονται οι δύο ληστές. Ο ένας σταυρωμένος ληστής σώζεται όχι για τα καλά του έργα, αλλά γιατί ομολόγησε τον Χριστό, ζητώντας από αυτόν το γνωστό «Νήστητή μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου». Ο άλλος παλιριστής καταδικάζεται όχι για τα εγκληματικά του έργα, αλλά γιατί αρνείται ουσιαστικά το Σταυρό του Χριστού. Και τι
άλλο είναι η ζωή μας, αυτή η γη μας, αγαπητοί αδελφοί, παρά ένας Γολγοθάς. Στο μέσον βρίσκεται ο Εσταυρωμένος και Αναστάς Κύριος. Στο πρόσωπο δε των ληστών υπάρχει όλη η ανθρωπότητα. Όλοι οι άνθρωποι βρισκόμαστε γύρω από τον Χριστό, πάνω στο σταυρό μας, στο σταυρό των δοκιμασιών και του πόνου μας. Εκείνο όμως που διακρίνει τους ανθρώπους δεν είναι η αματωλότητα και η καθαρότητα, αλλά η σχέση με τον Χριστό και τον Σταυρό του Χριστού. Με τον τρόπο αυτό, ο Σταυρός του Κυρίου γίνεται ζυγός δικαιοσύνης, όπως και εσείς το είδατε να φέρετε στο ερώτημά σας, όπως θαυμάσια ψάλλει η Εκκλησία μας. Γέροντα, Σταυρός και Ανάσταση. Ενώ φαινομενικά είναι δύο αντίθετες καταστάσεις, βλέπουμε στη ζωή της Εκκλησίας μας να χρωματίζουν από κοινού σε όλες τις διαστάσεις του το πνευματικό βίο των πιστών. Πώς ερμηνεύεται αυτό το σταυρό αναστάσιμο ήθος της Εκκλησίας? Ο Σταυρός του Κυρίου, ο οποίος υψώνεται στον βίο της Εκκλησίας, υπενθυμίζει εδώ και 2.000 χρόνια σε όλο τον κόσμο και σε εμάς ότι μόνο όταν επιλέξουμε τον Σταυρό ως τρόπο της ζωής μας, ως πολίτευμα του πνευματικού μας βίου, τότε θα έχουμε και την Ανάσταση. Τότε θα έχουμε την αληθινή μας ελευθερία, την αληθινή ανάπαυσή μας μέσα στην αγάπη του Θεού και την αγάπη των αδελφών μας, την αληθινή ειρήνη της ψυχής. Σηκώνουμε λοιπόν το Σταυρό μας και εργαζόμαστε με επίγνωση και πιστότητα για την είσοδο της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Και όταν πολλές φορές, όπως συμβαίνει, περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκες μας κυκλώνουν, υψώνουμε τα μάτια της ψυχής μας και ατενίζουμε με πίστη στον Σταυρό του Χριστού μας. Και με ελπίδα προχωράμε. Σταυρωμένοι και αναστημένοι. Συσταυρωμένοι και συναναστημένοι με τον Χριστό. Φαίνεται ότι είναι λίγο οξύμορο, αλλά όμως αυτή είναι η αδυναμία, αδυναμία εντός εισαγωγικών. Αυτή είναι η αδυναμία της Εκκλησίας. Να ζει τον Σταυρό και να προσφέρει την Ανάσταση. Αυτή είναι η αδυναμία, πάλι εντός εισαγωγικών, η αδυναμία του χριστιανού. Να ζει τον Σταυρό και να βιώνει την Ανάσταση. Το ήθος της Ορθοδοξίας, όπως είπατε και εσείς, είναι σταυρώσιμο. Γιατί Ορθοδοξία ανάμεσα σε άλλα σημαίνει θυσία, αυταπάρνηση, αυτοκένωση, συναλληλία, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, στεναγμός ανεκλάλητος, χαρμολύπη, αυτομεμψία, ταπείνωση, δια Χριστών μορία, του κόσμου αποταγή, μετάνοια αγόγγιστη, στη μαρτυρία και μαρτύριο Χριστού. Ορθοδοξία, όπως βλέπουμε, δεν σημαίνει μονάχα να πιστεύω σωστά, σωστή πίστη του Χριστού, αλλά και όλα αυτά που συνεπάγονται την πίστη μας. Σημαίνει λοιπόν ταπείνωση, μίμηση στον πόνο, συσταύρωση με την οδύνη του άλλου προσώπου, συντάφτιση νοερή και πραγματική με τον θλιβόμενο, τον πενθούντα, τον υστερούμενο, σημαίνει σκύψιμο πάνω από τις πληγές, γονικλησία καρδίας στο ταμείο της προσευχής μας. Ορθοδοξία πάλι σημαίνει να μην ζεις εσύ πλέον, αλλά να ζει σε σένα ο Χριστός. Σημαίνει ακούσια στέρηση, κάθε ανακουφίσεως, να ανοιχνεύεις τον πόνο στη χαρά και στη χαρά να μην λησμονείς στη θλίψη. Ορθοδοξία σημαίνει να μην βρίσκεις ησυχία για τη δυσχέρεια και την αδικία του κόσμου και συνάμα να παραμένεις χαρούμενα νυφάλιος όταν διώκεσαι, όταν μαρτυρείς, όταν συγκοφαντήσαι και όταν βάλεσαι πανταχώθεν από την ασφιχτική και αλληγινή πολλές φορές κακία του κόσμου, ή σημαίνει ορθοδοξία να ασθενείς και τότε ακριβώς να χαίρεσαι. Αυτό που σας το ανέφερα όλα αυτά, με αυτές όλες τις εκφάνσεις, είναι το σταυρώσιμο ήθος της Ορθοδοξίας. Από την άλλη όμως πλευρά, γέροντα, υπάρχει και το αναστάσιμο ήθος. Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και γι' αυτό? Με πολύ χαρά, γιατί εφόσον είναι και αναστάσιμο, είναι και πιο χαρούμενο. Ναι. Αν και όπως είπαμε, μέσα από την οδύνη έρχεται και η χαρά. Το αναστάσιμο ήθος είναι μυστήριο, ευχαριστία, δοξολογία, βάπτισμα, εορτή, ζωή, χαρά, πίστη και ελπίδα.
Μέσα στο αναστάσιμο ήθος της Ορθοδοξίας υπάρχει αδιάλειπτη προσευχή, νύψη, άφεση, μίμηση Αγίου, ελευθερία, πνευματική ευχαρίστηση, ανακούφιση στα βάσανα, κοινωνία, αγάπη, αγιασμός, θαύμα, φωτισμός και τέλος θέωση. Με την έννοια αυτή, μέσα από αυτές τις εκφάνσεις που σας ανέφερα, του αναστάσιμου ήθους της Ορθοδοξίας, το ήθος της Ορθοδοξίας μας είναι σταυρώσιμο και αναστάσιμο μαζί. Με λίγα λόγια είναι σταύρο-αναστάσιμο. Σταυρώσι και Ανάσταση είναι τόσο αλληλένδετα δεμένα μεταξύ τους στην παράδοση της Εκκλησίας μας, που δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για Σταυρό χωρίς να ταινίζουμε την Ανάσταση και Αριστόφος. Με τον Σταυρό κατεβώθη ο θάνατος. Με τον Σταυρό είδαμε την Ανάσταση. Αλλά και με τον Σταυρό το δικό μας θα δούμε μόνο Ανάσταση προσωπική και πραγματική. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει «Ημείς κηρύττωμεν Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον και τούτον δε αναστάντα». Αυτόν τον εσταυρωμένο και αναστάντα Ιησού Χριστό ασπαζόμαστε και προσκυνούμε όταν τιμούμε και ασπαζόμαστε τον Δήμιο Σταυρό του. Γιατί όχι μόνο αντλούμε δύναμη και ελπίδα στο μέσο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, όχι μόνο λαμβάνουμε υπόδειγμα σταυροαναστάσιμης βιωτής και χαρμολύπης, αλλά κυρίως προκηρύττουμε της Αναστάσεως τα τρόπαια. Προεορτάζουμε την Πασχαλινή Πανήγυρη. Ομολογούμε την ιδιωματική πεποίθηση πως ο Χριστός ανέστη. Αυτή η χαρά, η πίστη, ας φωτίσει και ας χαράξει την καρδιά μας, αδελφοί μου, και είναι για όλους μας εμάς, πρόγευση της Αναστάσεως, της κλητής και Αγίας ημέρας του Πάσχα. Γερόντα, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συνομιλία, θα θέλετε κάτι να προσθέσετε, αλλά και να στείλετε και ένα μήνυμα στους ακροατές μας? Ναι, επιθυμούσα να καταθέσω στην αγάπη σας τις σοφές σκέψεις ενός πατρός της Εκκλησίας μας, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, πριν ξεκινήσει την κάθε ομιλία του στους διάφορους τόπους της πατρίδας μας, της σκλαβωμένης πατρίδας μας τότε, της Δημοκρατίας, όπου περιόδευε, συνήθιζε να στείλει ένα ξύλινο σταυρό όπου πήγαινε. Και ασφαλώς αναφέρομαι, όπως καταλάβατε όλοι σας, στον Άγιο Κοσμά τον Εντολό, τον Αγιορείτη Άγιο Κοσμά τον Εντολό. Μας διδάσκει λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς με το πολύ γλαφυρό και ολοζώντανο λόγο του, τα εξής. Ο Πανάκαθος Θεός των σταυρών μας εχάρισε. Με τον Σταυρόν να ευλογούμε και τα άχαρτα μυστήρια, με τον Σταυρόν να ανοίγομεν και τον Παράδεισον, με τον Σταυρόν να κατακαίωμεν και τους δαίμονας. Πρώτα όμως και εμείς να έχουμε το χέρι μας καθαρόν από αμαρτίες και αμόλυντο. Και τότε, ως αν κάνομεν τον Σταυρόν, κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει. Ιδέ και είμαστε μεμολυσμένοι με αμαρτίες, δεν πιάνεται ο Σταυρός όπου κάνουμε. Όταν, αδελφοί μου, ή τρώτε ή πίνετε κρασί ή νερόν ή περιπατείτε ή δουλεύετε, να μην σας λείπει αυτός ο λόγος από το στόμα σας και ο Σταυρός από το χέρι σας. Και αν μπορείτε, το ημερόνυχτο να κάνετε και 50 και 100 κομποσκήνια, καλών και άγιων είναι έργων. Και να προσεύχεστε πάντοτε την αυγή και το βράδυ και μάλιστα το μεσονύκτιον όλων όπου είναι η ησυχία. Ακούσατε, χριστιανοί μου, πώς πρέπει να γίνει το Σταυρός και τι σημαίνει. Μας λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο πως η Αγία Τριάς, ο Θεός, δοξάζεται εις των ουρανών περισσότερον από τους αγγέλους. Τι πρέπει να κάνεις και εσύ? Σμίγεις τα τρία σου δάχτυλα με το δεξιόν το χέρι σου και μην μπορώντας να ανεβείς εις τον ουρανόν να προσκυνήσεις, βάνεις το χέρι σου εις το κεφάλι σου. Διατί το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον ουρανόν και λέγεις με το στόμα. Καθώς εσείς οι άγγελοι δοξάζετε την Αγία Τριάδα εις τον ουρανόν, έτσι και εγώ ως δούλος ανάξιος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα.
Και καθώς αυτά είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί. Έτσι είναι και η Αγία Τριάς, ο Θεός. Τρία πρόσωπα και ένας μόνος Θεός. Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάνεις στην κοιλία σου και λέγεις: «Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεβέχθης και εσαρκώθης εις την κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μας». Το βάζεις πάλι εις το δεξιό σου όμουν και λέγεις: «Σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις και να με βάλεις εις τα δεξιά σου με τους δικαίους». Βάνοντάς το πάλι εις τον αριστερό όμουν, λέγεις: «Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, μη με βάλεις εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς». Έπειτα, κύπτοντας κάτω εις την γην, λέγεις: «Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς ευάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαλθώ κι εγώ». Και όταν σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνεις την Ανάσταση και λέγεις: «Σε δοξάζω, Κύριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, πως αναστήθηκες από τους νεκρούς για να μας χαρίσεις την αιώνιον ζωή». Αυτό σημαίνει, αδελφοί Αθηνά και αγαπητοί ακροατές, ο Πανάγιος Σταυρός. Είδαμε λοιπόν ότι η σημερινή προσκύνηση της Κυριακής μας πέρασε, αλλά και όλη τη εβδομάδα που διατρέχουμε, του Τιμίου Σταυρού, μας θυμίζει το πάθος του Χριστού. Ταυτόχρονα όμως μας ζωντανεύει την ελπίδα της Αναστάσεως. Γιατί όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς, από την θλίψη του Σταυρού και του πάθους, από τον πόνο και τον θάνατο, φτάνουμε σε λίγες μέρες τη χαρά της Αναστάσεως, προς την οποία και πορευόμαστε με κουράγιο και δύναμη. Στην πορεία προς τη συνάντησή μας με τον Αναστημένο Χριστό, το Θεό μας, στον οποίο πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για άλλη μια φορά για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλή υπόλοιπη Σαρακοστή και καλή Ανάσταση. Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ζητούμε τις ευχές σας. Του Κυρίου, της κυρίας Θεοτόκου. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Την ευχή σας. Του Κυρίου, του Αγίου Παγίου. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γέροντα Πατάβπιο Καυσοκαλυβίτη, Γέροντα της Καλύβης του Αγίου Ακακίου της Κήτης Καυσοκαλυβίων, βιβλιοθηκάριο της Κήτης και διδάκτορα θεολογίας.